Ένα σύντομο απολογισμό των πολιτιστικών δράσεων του φετινού καλοκαιριού έκανε ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος με αφορμή και την ολοκλήρωση των προβολών ταινιών σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, που πραγματοποιείται την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Σπικ με την ταινία Λουνάνα ένα γιακ μέσα στην τάξη. Δράσεις που εντάσσονται στο φιλόδοξο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς, που θεσμοθέτησε ο Δήμος Πύργου και παρουσίασε μέσω αυτού πλήθος εκδηλώσεων καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού φάσματος. Εμείς φροντίσαμε να συνδυάσουμε την θέαση, την απόλαυση μιας κινηματογραφικής ταινίας στα πιο ειδηλιακά μέρη του Δήμου μας, σε σημεία όπου έχουν και ένα ιστορικό φορτίο, και το μότο για μας ήταν Συνέο Φάρος, ο φάρος του 1870 περίπου, που είναι και διατηρηταίο μνημείο. Μια έτσι αρκετά ρομαντική, θα έλεγα, σύνθεση τοπίου, ιστορίας, απόλαυσης κινηματογραφικής ταινίας. Ο κ. Αντωνακόπουλος έκανε ειδική μνήμα στις προβολές ταινιών και τη συνεργασία του Δήμου Πύργου με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, καθώς στο πλαίσιο αυτό για πρώτη φορά ο Φάρος του Κατακόλου φιλοξένησε τρεις προβολές ταινιών. Τη σημαντική σχέση συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος Πύργου με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πύργου, καθώς και την μαχητική στάση που έχει κρατήσει για τη στέγασή του στις αποθήκες του ΑΣΟ. Όλα αυτά τα λέω μιας και μιλάμε για κινηματογράφο, και όταν στον πύργο μιλάς για κινηματογράφο πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσεις και για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που διαπαιδαγωγεί από τη μια πλευρά τα μικρά παιδιά, και να εδώ πώς έρχεται το bullying για το οποίο μιλάμε, και πώς μέσα από την τέχνη μπορείς στα παιδιά να δημιουργήσεις ένα αξιακό απόθεμα σημαντικό, και όπως είσαι στο χαμόγελο του παιδιού που ήταν εδώ, μίλησε ότι ένας από τους τρόπους παρέμβασης είναι η προβολή ταινιών σε παιδιά που περνάνε μηνύματα ή αντικίνητρα μιας βίαιης συμπεριφοράς. Η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου, Μαριάννα Σταθοπούλου, μίλησε για τις 6 κινηματογραφικές προβολές στο Φάρο του Κατακόλου, στο Αλσίλιο και το Πάρκο Σπικ. Ταυτόχρονα έκανε σύντομη αναφορά σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Οι δημότες μας ανταποκρίθηκαν, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και βεβαίως αυτό αποτελεί το έναυσμα για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη προσπάθεια και του χρόνου. Ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, πολυσυλλεκτικό καλοκαίρι. Έτσι θα συνεχίσουμε και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Πύργου, με τον οποίο είχαμε μία άριστη συνεργασία και πάντα ήταν δίπλα μου σε ό,τι και αν του ζητούσα. Για τις προβολές των ταινιών στο Φάρο του Κατακόλου μίλησε και το μέλος της Τριμελούς Γραμματείας του Φεστιβάλ, Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Άνοιξε για πρώτη φορά με την πρωτοβουλία που είχε ο κ. Αντωνακόπουλος να πάρει την άδεια από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και να πω ότι η εμπειρία μας από αυτές τις προβολές που έγιναν εκεί ήταν πραγματικά μοναδική. Ο κόσμος τις απόλαυσε με ένα ξεχωριστό τρόπο. Είχαμε γενικά μια εξαιρετική συνεργασία με το Δήμο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε αυτό το επίπεδο συνεργασία με το Δήμο Πύργου. Και αυτό οφείλεται και στο Δήμαρχο τον κύριο Αντωνακόπουλο, αλλά και στην κυρία Μαριάννα Σταθοπούλου, την πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού. Πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και εν ώψη του 25ου Φεστιβάλ.